Ξεκίνησαν οι απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της οδού Γαριβάλδη, η καχοτεχνίες της οποίας στο οδόστρωμα δημιούργησαν τεράστια προβλήματα τον τελευταίο χρόνο τόσο στους πεζούς όσο και στους οδηγούς των αυτοκινήτων. Τα μηχανήματα δουλεύουν περαιτωδώς, ενώ οι εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος και η καινούργια ασφαλτόστρωση θα γίνει με δύο δόσεις. Η πρώτη αφορά το κομμάτι που ξεκίνησαν τα έργα από τη συμβολή της οδού Ασκληπιού μέχρι και την οδό Βύρωνος, και αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες, σειρά παίρνει το τμήμα από την διασταύρωση της Βύρωνος μέχρι και τη συμβολή της οδού Όθωνος. Όσον αφορά την ολιγοήμερη ταλαιπωρία των καταστηματαρχών αλλά και των δημοτών, όπως υποστηρίζουν οι αρμόδιοι φορείς, η ταλαιπωρία είναι προσωρινή, τα έργα όμως μόνιμα. Ναι, είναι ένας ταλαιπωρημένος δρόμος που σχεδόν όλοι οι Τρικαλινοί περνούμε καθημερινά από εκεί και αποφασίσαμε ότι πρέπει να ανακατασκευαστεί και αυτό γίνεται και πιστεύω ότι θα υπάρξει μια σύντομη ταλαιπωρία, αλλά ο δρόμος θα αποδοθεί και πάλι στους Τρικαλινούς πολίτες σε καλή κατάσταση.